Στον πάγο το 112 το μήνυμα έκτακτης ανάγκης που μπορεί να σώσει ζωές. Κάτι που για την ώρα φαντάζει άπιαστο όνειρο. Υπό κανονικές συνθήκες το μήνυμα θα έπρεπε να ήταν ήδη σε εφαρμογή, αφού τα χρονοδιαγράμματα έκαναν λόγο για αρχές του 2024. Εν τούτης η διαδικασία κόλλησε στα διαδικαστικά. Είχαμε μία έτσι, ας το πούμε, αρνητική εξέλιξη. Είχαμε δύο στάσεις και θα υπάρξει μία καθυστέρηση. Τώρα αναμένουμε τις οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Πυροσβεστική υπηρεσία και πολιτική άμυνα καλούνται για ακόμη μία χρονιά να αντιμετωπίσουν επίγοντα περιστατικά, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και σεισμούς, με όσα μέσα έχουν στην φαρέτρα τους. Και αυτό γιατί χωρίς την εφαρμογή του 112 δεν μπορούν να προειδοποιήσουν άμεσα τους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή, αποστέλνοντας μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, καλώντας τους ή να τις εγκαταλείψουν ή να ακολουθήσουν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να προστατευτούν. Κάτι που θα αφορά και τουρίστες που ενδέχεται να βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή. Θα παρεμβαίνει αυτή η ειδοποίηση στο κινητό μας, ό,τι και να κάνουμε, και θα βλέπουμε στην οθόνη μας το μήνυμα. Και αναλόγως πρέπει να. Αυτό το μήνυμα θα είναι για την προστασία μας ή για κάποιες οδηγίες ότι έχει συμβεί κάτι στην περιοχή. Τα διαθέσιμα μέσα που έχει σήμερα η πολιτική άμυνα είναι οι σιρήνες και οι συνοικιοφύλακες που περιπολούν σε διάφορες γειτονιές, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης προγραμματίζεται σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2025. Ήδη είναι σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η εν λόγω υπηρεσία είναι μέσα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας, βάσει και του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.